Είπαμε, φίλες και φίλοι, για τον καύσωνα εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Καναδάς, επικρατεί καύσωνας πρωτοφανής. Μου έκανε εντύπωση που διάβαζα χθες ότι ένα χωριό, ένα μικρό χωριό των Λίτων, στον Καναδά, ισοπεδώθηκε από φλόγες, διότι λόγω των συνθήκων που δημιουργήθηκαν μετά τον καύσωνα, όταν λέμε καύσωνας, μιλάμε για 49,5 βαθμούς, σχεδόν 50 βαθμοί Κελσίου. Στο χωριό λοιπόν αυτό των Λίτων, έπιασε δυστυχώς φωτιά και μέσα σε 20 λεπτά δεν πρόλαβαν, λέει, αστυνομικοί ούτε να σημάνουν εκένωση. Καταστράφηκε ολοσχερός, σβήστηκε από το χάρτη. Το ένα δυσάρεστο. Επίσης, το δεύτερο δυσάρεστο είναι ότι αυτές τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο καύσωνας, υπάρχουν 486 νεκροί. Από την ασφυξία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις θερμοκρασίες, υπήρξαν δυστυχώς και θύματα. Για πάμε να συναντήσουμε μία συνάδελφο δημοσιογράφο, είναι ραδιοφωνική παραγωγός, στο The Dora Papuchaki Show on Agape Greek Radio. Και τη συναντάμε ήδη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από το Vancouver. Ωραίο χαμόγελο και ωραία εικόνα πίσω, στο σημείο που έχετε επιλέξει, που έχεις επιλέξει, αν θέλεις, Δώρα, να μιλάμε στον ελληνικό, να κάτσεις. Δώρα, ναι, πώς είναι οι συνθήκες τώρα? Έφτασε σχεδόν τους 50 βαθμούς στην πόλη η θερμοκρασία. Ακόμη ισχύει αυτό ή έχει πέσει λίγο? Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, ευτυχώς. Ευτυχώς. Είχαμε φτάσει στους 49,6 σε μια περιοχή η οποία 22 με 25 βαθμούς συνήθως θα έχει. Άρα, Δώρα, όλα τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή είχατε 22 με 25 βαθμούς, μια χαμηλή κανονική θερμοκρασία, ναι, και φτάσατε στους διπλάσιους, δηλαδή διπλό σκορ, στους 50. Και αυτό ήταν, όπως είπαμε, στο Λέτε. Mm-hmm. Εδώ παραθαλάσσια που είμαστε στο Vancouver, φτάσαμε στους 43, ναι, που ήταν φοβερό. Βέβαια, βέβαια. Πόσες μέρες κράτησε, Δώρα μου, αυτή? Πόσες μέρες κράτησε αυτή η κατάσταση, δηλαδή πόσες μέρες είχατε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, τις οποίες δεν ήσασταν και μαθημένοι ποτέ? Ναι, 4 με 5 μέρες. Mm-hmm. Και οι νεκροί δεν ήταν 400 τόσοι. Ναι. Φτάσανε στους 719. Πω, ανέβηκε πολύ ο αριθμός. Ανέβηκε πολύ ο αριθμός. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι προφανώς είχαν και κάποια άλλα προβλήματα υγείας, δεν άντεξαν. Και να πούμε, Δώρα, ότι είναι, ναι, περιοχές. Ναι, που δεν έχετε και κλιματιστικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, δεν έχουμε κλιματιστικό. Mm-hmm. Ήτανε μεγάλοι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους κλεισμένοι. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό έγινε. Κρίμα, κρίμα, κρίμα για αυτούς. Και πώς ήταν η κατάσταση και τώρα? Και τα κλιματιστικά, ναι, ναι, να σας, ναι, πω. Παρακαλώ. Πως όποιος είχε κλιματιστικό προσπαθούσε να το πουλήσει έξω σε όλους τους άλλους. Mm-hmm. Και τα πουλούσαν 2 με 3 χιλιάδες δολάρια. Τι λες τώρα? Μεταχειρισμένα. Μεταχειρισμένο κλιματιστικό, μία μονάδα. Προσπάθησε κάποιος, ναι, δηλαδή να το βγάλει στη μαύρη αγορά και να κερδίσει 2 με 3 χιλιάδες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς. Και πώς την παλέψατε τώρα, χωρίς ανεμιστήρες, φαντάζομαι, χωρίς τα κλιματιστικά ή με λίγους να έχουν κλιματιστικά, πώς τη βγάλατε? Ναι, εδώ στο Vancouver γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ ζέστη και έτσι οι πιο πολλοί δεν έχουν κλιματιστικά. Εντάξει, mm-hmm, στη παραλία όσο μπορούσαμε, σε λίμνες, στα water parks που πάνε τα παιδιά να δροσιστούν. Όπου μπορούσαμε γενικά. Όπου μπορούσε ο καθένας. Αυτό έχει ξανασυμβεί, έχει ξανακαταγραφεί κάποια χρόνια παλιότερα? Ποτέ, ποτέ. Στο Vancouver και στη Βρετανική Κολομβία, ναι, μέχρι τα 45 έχει πάει. Mm-hmm. Άρα οι θερμοκρασίες αυτές είναι πρωτοφανείς και είναι αυτό που λένε όλοι οι επιστήμονες, ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει πια αισθητή την εμφάνισή της παντού και θα έχουμε δυστυχώς όλο και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τέτοιο πράγμα εδώ. Mm-hmm, mm-hmm. Εδώ μέχρι το πολύ 30-32 βαθμοί και εκεί σκάμε. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. 43 βαθμοί ήταν αφόρητο. Ασφυκτικό, ασφυκτικό. Τώρα, yeah, τι λένε οι ειδικοί, τελείωσε αυτό? Ήταν ένα κύμα και πέρασε ή έχει και συνέχεια? Νομίζω θα έχει συνέχεια. Λένε τώρα το Σαββατοκύριακο θα κατέβει λιγάκι, αλλά θα ξανανέβει την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά και εκεί θα αρχίσουν να πουλάνε κλιματιστικά, air condition, να πουλάνε ανεμιστήρες, γιατί πάτε κι εσείς μάλλον για διαφορετικό κλίμα. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει,
αλλά ήδη το γεγονός ότι είχατε μια φορά και θα ξανά έχετε μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς φαίνεται ότι κάτι αλλάζει δραστικά, Δώρα μου. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, αλλά το climate change είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει όλος ο κόσμος να το προσέξει. Έτσι, έτσι, κλιματική αλλαγή. Η εικόνα που μας δίνεις πίσω σου τώρα, πού ακριβώς είναι, δείξε μας λίγο το χώρο. Και... Λοιπόν, ναι. Πίσω μας είναι το Kitsilano Beach. Mm-hmm. Όπως βλέπετε είναι 8 το βράδυ εδώ και είναι γεμάτη η παραλία. Και πίσω μου προς τα εδώ είναι το πάρκο και πάλι γεμάτο. Και αυτή η περιοχή του Vancouver είναι που ζουν οι πιο πολλοί Έλληνες. Α, το Κιτσολάνο. Γιατί όταν ήρθαν εδώ οι Έλληνες αμέσως θέλανε να βρουν θάλασσα. Α, έχεις δίκιο τώρα, εντάξει. Από θάλασσα φύγανε, θάλασσα θέλανε να βρουν, να τους θυμίζει την πατρίδα τους, να αισθάνονται πιο οικεία. Και μου κάνει εντύπωση, Δώρα, ότι 8 η ώρα το βράδυ που λέτε ότι είναι εκεί, αρκετές ώρες μπροστά από εμάς, και για να δροσιστούν οι άνθρωποι, παρότι έχει πέσει λίγο ο υδράργυρος, μέχρι αυτή την ώρα στις παραλίες κάνουν μπάνιο. Βλέπουμε, μέσα έχουν μπει και κολυμπούν. Μέχρι να πέσει ο ήλιος. Όταν κλείσουμε, νομίζω ότι κι εσείς έτοιμοι για βουτιά, Δώρα. Σίγουρα. Εκεί γεννήθηκες. Στο Βανκούβερ γεννήθηκες. Εκεί γεννήθηκα, ναι. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερή που οι γονείς μου μας έφεραν στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Πού στην Ελλάδα? Στη Σάμο. Στη Σάμο. Καλημέρα στη Σάμο και χαιρετισμούς αν θες να πεις σε κάποιους συγγενείς. Ναι, χαιρετισμούς στις θείες μου, στους θείους μου και στις ξαδέρφες μου, στην Ελένη, στο Γιάννη, σε όλους. Δώρα, θα έρθεις για το καλοκαίρι ή είναι δύσκολο με τον κορονοϊό? Είναι ακόμα δύσκολα με το κορονοϊό και είναι η δεύτερη χρονιά που δεν θα έρθουμε, αλλά με πληγώνει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μακάρι να τελειώσουμε με όλο αυτό το βρωμοϊό που μπλέξαμε και να καταφέρετε του χρόνου να έρθετε όλοι όσοι θέλετε. Δώρα, το εύχομαι. Ναι. Ακούμε και ένα σκυλάκι από μέσα. Τι εκπομπή κάνεις αυτό το Dora Παπουτσάκη Show on Agape Greek Radio? Τι εκπομπή είναι αυτή? Είναι internet radio και είναι η δικιά μου εκπομπή εδώ στο Vancouver που έχουν όλοι οι Έλληνες, λένε τα νέα, κάνουμε συνεδέσεις και παίζουμε ελληνική μουσική βέβαια. Τι και τραγούδια παίζεις? Radio. Α, τι να παίξω, Πέτρο Ήμβριο, Αγυρό. Όλα τα καλά. Αλλά το Agape Greek Radio έχει διάφορες εκπομπές από όλο το Καναδά, όλες ελληνικές και από τη Νέα Υόρκη και από την Αυστραλία. Τι ωραία, να σου πω τώρα, δεν το βλέπεις εσύ, όμως κάτω από σένα έχουμε μία εικόνα και δείχνουμε πλάνα από την αγαπημένη σου Σάμο. Αχ, τι ωραία. Δείχνουμε εικόνες, θα το δεις μετά. Πάρα πολύ. Έτσι, το καταλαβαίνω, θα το δεις μετά στο βίντεο, πλάνα από το πανέμορφο νησί, από τον υπέροχο αυτόν τόπο, έτσι για ένα ταξίδι με εικόνες από μακριά. Και ξέρεις τι προτείνω, Δώρα, την επόμενη φορά όταν τελειώσει όλο αυτό με το καύσωνα και με τη ζέστη, να κάνω μια σύνδεση μέσα από το στούντιο που κάνεις εκπομπή. Είναι σε ώρες που είμαστε κι εμείς ή είναι... Τι ώρα κάνεις εκπομπή? Κάνω εκπομπή αυτή την ώρα. Α, οπότε μας κάνεις χάρη τώρα που είσαι εδώ μαζί μας. Την επόμενη φορά το κανονίζουμε από τώρα. Σύνδεση ο δικός σας αέρας ο ραδιοφωνικός και ο δικός μας ο τηλεοπτικός. Να τα πούμε όλοι μαζί στον αέρα έτσι. Και να μας κάνεις αφιέρωση, σου κάνουμε κι εμείς. Ναι, 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 οπωσδήποτε. Καλές βουτιές, Δώρα. Καλή δροσιά εύχομαι. Μας έπεσε και το Skype δυστυχώς. Με χαμόγελο πάντα έτσι όπως σήμερα μας βγήκες. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα φιλιά μας. Τι ωραία, τι ωραία. Κοπέλα, τι ωραία διάθεση, τι ωραίο κέφι. Και μακάρι να τελειώσει όλο αυτό, να καταφέρει να έρθει και στην Ελλάδα και η Δώρα και όλοι οι Έλληνες που θέλουν εδώ και 2 χρόνια. Καμιά φορά μιλάμε με άλλους ομογενείς φίλους που βγαίνουν και στην εκπομπή και μας λένε 2 χρόνια δεν έχουμε δει συγγενείς, φίλους, δεν έχουμε δει την πατρίδα.